Είμαι ο Greek Jar της καρδιάς σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing που θα κάνουμε μαζί. Θα το πω από την αρχή, μην παραλείψετε να εγγραφείτε, μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Σήμερα θα κάνουμε unboxing και θα κάνουμε unboxing ένα καινούριο ζευγάρι παπούτσια το οποίο μου ήρθε. Και ναι, όσοι ρωτήσετε αν είμαι 40 ποδαρούσα, θα μπορούσα να είμαι με τόσα παπούτσια που αγοράζω, αλλά φτηνά παπούτσια. Σήμερα λοιπόν θα ανοίξουμε και θα δούμε τη συσκευασία η οποία θα περιέχει αυτό που κρατάω αυτή τη στιγμή στα χέρια μου και θα το δείτε στη συνέχεια του βίντεο. Είναι ένα καινούριο ζευγάρι παπούτσια από την εταιρεία FreeTie, μια ακόμη εταιρεία η οποία είναι κάτω από την ομπρέλα της Xiaomi. Άρα λοιπόν θα δούμε τα συγκεκριμένα τα παπούτσια. Αυτά βγαίνουν σε 4 χρώματα με τα δικά μου αγαπημένα το πράσινο λαδί και το μπλε. Βέβαια, επειδή δεν ήταν διαθέσιμα, εγώ αγόρασα τα γκρι, κάτι που δεν ήξερα πριν να ανοίξω τη συσκευασία για να σας πω την αλήθεια, και τα άλλα διαθέσιμα ήταν τα μαύρα. Αυτά ήταν σε προσφορά, αγοράστηκαν περίπου γύρω στα 27 ευρώ, μαζί με τα έξοδα αποστολής νομίζω, άρα ήταν πάρα πολύ καλή η τιμή τους, και πάμε να προχωρήσουμε ευθύς αμέσως στο unboxing για να μπορέσουμε να δούμε τα παπούτσια. Ανοίγουμε λοιπόν τη συσκευασία από τα παπούτσια για να μπορέσω να τα δω, για να σας πω την αλήθεια δεν θυμάμαι ακριβώς σε τι χρώματα έχω πάρει, αλλά θα το ανακαλύψουμε μαζί τώρα. Κλασικά έρχονται σε αυτήν τη θήκη και να την πούμε υφασμάτινη. Ωραία. Και είναι αυτά, είναι τελικά σε γκρι χρώμα όπως το θυμόμουνα. Νομίζω δεν τα είχε σε μπλε που ήθελα να τα πάρω για να σας πω την αλήθεια. Αλλά δεν πειράζει. Βγάζω εγώ αυτά από μέσα, τα οποία είναι για να μπορούν να διατηρούν το σχήμα τους. Και τα παπούτσια είναι αυτά εδώ πέρα όπως τα βλέπετε. Από κάτω είναι έτσι και είναι αυτό. Εδώ έχουν αυτήν τη χοντρή σόλα. Και βλέπετε ότι είναι λίγο σκληρά, δεν είναι το ίδιο μαλακά όπως είναι τα άλλα τα ζευγάρια παπούτσια που είχαμε πάρει. Αυτό εδώ είναι διάτριπτο για να μπορεί να μπαίνει αέρας και να μπορεί αυτό να αερίζεται κανονικά για να μην υδρώνει τόσο εύκολα το πόδι μας. Αυτό έχει μια μικρή απορρόφηση ως προς τους κραδασμούς και το πάτημα για να μπορούμε να έχουμε πιο άνετο περπάτημα. Βλέπετε εδώ πέρα επάνω γράφει το FreeTie. Έχουμε εδώ στο πλάι το μαξιλαράκι για να μπορεί να είναι άνετα στο πόδι μας όταν το φοράμε. Εδώ βλέπετε ότι είναι το νούμερο, εάν το πιάσει, είναι το νούμερο 43. Σας το έχω πει και άλλες φορές πως όταν παίρνουμε τέτοια παπούτσια είναι καλό να τα παίρνουμε πάντα ένα νούμερο μεγαλύτερα. Και επίσης, θεωρητικά βασικά, αυτό εδώ πέρα που βλέπετε πίσω είναι μία λωρίδα την οποία έχουν και καλά επάνω στα παπούτσια γιατί είναι ανακλαστική και βοηθάει στο να μας βλέπουν το βράδυ όταν βγαίνουμε για βόλτα, εάν τα έχουμε φορέσει για να μπορούμε να πάμε για τρέξιμο, αν τα φοράμε για να πάμε για ποδήλατο ή οτιδήποτε. Τα παπούτσια λοιπόν είναι αυτά εδώ πέρα όπως τα βλέπετε. Γενικότερα θεωρώ επίσης ότι είναι μια καλή αγορά. Θα τα δούμε όμως και φορεμένα για να μπορέσουμε να έχουμε και μια εικόνα στο πώς φαίνονται ακριβώς επάνω στο πόδι μου και αν όντως έγινε καλή επιλογή που αγοράστηκαν σε ένα νούμερο μεγαλύτερο. Αυτά λοιπόν ήταν τα παπούτσια της FreeTie, μια ακόμη εταιρεία όπως είπαμε και προηγουμένως της Xiaomi. Θα τα βγάλω και αυτή τη στιγμή για να τα κρατάω στα χέρια μου και να τα δούμε.
Να πω λίγο το εξής. Με το που ανοίχτηκαν, για να σας πω την αλήθεια, φορέθηκαν επί τόπου. Και όταν λέω φορέθηκαν επί τόπου, εννοώ ότι έπρεπε την ίδια στιγμή που τα φόρεσα, μετά από μισή ώρα να φύγω τρέχοντας σφεντόνα ή όπως θέλετε πείτε το, για να μπορέσω να πω κάπου που είχα ξεχάσει. Άρα λοιπόν, έχω να σας πω το εξής και δεν έχω να σας το πω απλά γιατί τα δοκίμασα και είδαμε ακριβώς πώς εφαρμόζουν στα πόδια μου, πώς σπάνε, πώς κάθονται, πώς είναι γενικότερα το παπούτσι φορεμένο. Είναι πανάλαφρα, γιατί τα κατάλαβα την ώρα που περπατούσα. Σίγουρα, λόγω του ότι είναι ένα καινούργιο παπούτσι, χρειάζεται ένα μικρό, πολύ μικρό χρονικό διάστημα για να μπορέσει το πόδι μας να συνηθίσει με τα συγκεκριμένα τα παπούτσια, αλλά δεν έχουμε κανένα θέμα ως προς αυτά. Πέραν αυτού, όμως, είναι απίστευτα βολικά στο τρέξιμο, γιατί όταν τα φόρεσα, όταν έκανα γενικότερα το άνοιγμα της συσκευασίας και τα φόρεσα και έφυγα, δεν υπερπάτησα απλά, έπρεπε να τρέξω για να μπορέσω να φτάσω εκεί που πήγα. Δεν κουράσανε καθόλου τα πόδια μου, δεν τα ένιωσα βαριά καθόλου, δεν ένιωσα γενικότερα οτιδήποτε να με ενοχλεί, δεν τα ένιωσα να με πιέζουν, παρότι ήταν καινούρια, αλλά σε αυτό βοηθάει πάρα πολύ το ότι γενικότερα το υλικό του αυτό εδώ από πάνω είναι ύφασμα και διαμπερές, άρα έχει τη δυνατότητα να χαλαρώνει και να σφίγγει και να ανοίγει σύμφωνα με το πώς θέλουμε εμείς, δεν είναι δηλαδή δέρμα το οποίο πρέπει εκ των πραγμάτων να ανοίξει. Από κάτω η σόλα του όντως απορροφάει τους κραδασμούς και όντως τραβούσε την πίεση που έπαιρνε από το τρέξιμο που έκανα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, όπως και με τα προηγούμενα τα μοντέλα που είχα αγοράσει, της FreeTie, και θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή αγορά και ιδίως αν μπορέσουμε να τα βρούμε στο συγκεκριμένο το ποσό και κόστος. Εσείς, ό,τι θέλετε μπορείτε να μου το ρωτήσετε όσον αφορά τα παπούτσια ή όσον αφορά οτιδήποτε και να μου το γράψετε στα σχόλια. Είμαι ο Greek Zer της καρδιάς σας. Να προσέχετε, να περνάτε καλά, να μένετε ασφαλείς για εσάς και για τους γύρω σας. Μέχρι την επόμενη φορά μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Σας χαιρετώ. Γεια σας.